Το συντονιστή της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κλαράκη, καλημερίζω στο σημείο αυτό για να σας ενημερώσουμε και για την τετραήμερη περιοδία του κυρίου Κασελάκη στην Κρήτη. Ξεκίνησε από τα Χανιά, ολοκληρώνει την Κυριακή. Αύριο Σάββατο θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, έτσι κύριε Κλαράκη? Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας, και εύχομαι σε όλους και ένα καλό μήνα με υγεία και αισιοδοξία. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο πρόεδρος ξεκίνησε την τετραήμερη επισκέψη του στην Κρήτη από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη γενέτειρά του, τα Χανιά. Σήμερα θα είναι αρέτη και θα επιστρέψει στα Χανιά και αύριο το πρωί θα έρθει ο δικός στο Ηράκλειο για να υλοποιήσει και το πρόγραμμα που υπάρχει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, που ξεκινάει στις 11 το πρωί με μια ευρεία σύσκεψη φορέων στο Υπουργείο Εκλογητήριο, που ευχαριστούμε για την παραχώρηση του χώρου. Συνεχεία 12.30 με μία θα μεταβεί στο χώρο της πλατείας του Αγίου Τίτου για να μιλήσει στους συγκεντρωμένους και να ξεκινήσει η περιοδία στο κέντρο της πόλης, στον κλασικό σταυρό της πόλης όπως λέμε, 25 Αυγούστου 1821, η παλιά παραδοσιακή αγορά, η δικαιοσύνη στην Εδάμου, και συνεχεία η νομαρχιακή και τα στελέχη του κόμματος θα κάνουν το τραπέζι στον πρόεδρο στο κέντρο της πόλης για να μιλήσουμε μαζί του, να ανταλλάξουμε και απόψεις. Το απόγευμα της συνεχείας στις 6 και 4 θα μεταβούμε στον Δήμο Φεστού, στο φράγμα της Φανερωμένης αρχικά, για να ασχοληθούμε και να αναδείξουμε και το θέμα των υδάτινων πόρων, της άρρωσης και του προβλήματος και της κλιματικής αλλαγής που συγκρίνει το βιώνουμε ιδιαίτερως έντονα. Στη συνεχεία θα επιστρέψουμε στις Μοίρες, στην έδρα του Δήμου, θα κάνει μια περιοδία, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και Δήμου Φεστού, κ. Νίκο Λιδάκη, και θα καταλήξουμε στην πλατεία του Δημαρχείου που θα μιλήσει στον κόσμο που θα είναι εκεί και θα το παραθέσουμε και μια μικρή έτσι βραδιά με λίγο φαγητό, ρακί, πύρα για να συνομιλήσει και με τους τόπιους, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος από τη Μεσαρά. Μάλιστα. Κοινωνική παραγωγική φορείς τουλάχιστον στις 11 το πρωί, όπως είπατε, στο επιμελητήριο ΕΒΕΙΟ, ΕΒΕΝΗ, Σύνδεσμος ΒΠΗ, Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, Σύλλογος Τουριστικών Πρακτόρων, Μινό Ενεργειακή Κοινότητα, Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, εκπρόσωποι εργαζομένων, Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και ΑΔΔΗ, τουλάχιστον όπως βλέπω από την δική σας την ανακοίνωση, από το δικό σας δελτίο τύπου. Με στόχο τι, κύριε Κλαράκη? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να αναδειχθεί αφενός το πρόβλημα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία είναι στο στόχος του αυτής της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν θέλει την υγιή ελεύθερη οικονομία, δεν θέλει τον ανταγωνισμό, θέλει 2-3 μεγάλα καρτέλ σε κάθε τομέα της οικονομίας που θα εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και θα ελέγχουν τα πάντα. Αυτό ταυτόχρονα σαρώνει και τα εργασιακά δικαιώματα, μας αφορά όλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απέναντι στο επιχειρήν, είναι δίπλα στο υγιές επιχειρήν. Είναι δίπλα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στον εργαζόμενο, στον αυτοαπασχολούμενο, στον νέο επαγγελματία. Εξού και οι προτάσεις μας για το νέο φορολογικό, για το ΦΠΑ, για την ακρίβεια. Νομίζω είναι ένας αγώνας που δίνουμε όλοι το ίδιο μετερίζει. Η κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν θέλει την ελεύθερη αγορά και την υγιή ανταγωνισμό. Θέλει μια ελεγχόμενη αγορά από ολιγοπόλια και καρτέλ, το οποίο πλήττει τους πάντες, από τους επιχειρηματίες μέχρι τους εργαζομένους. Και σε αυτό θα μας βρουν απέναντί τους με πρόγραμμα συνταγμένα, ενώνοντας κοινωνικές δυνάμεις και συνθέτοντας την επόμενη μέρα για μια καλύτερη οικονομία και μια πραγματικά υγιή και ελεύθερη οικονομία που το κράτος σε παρεμβατικό ρόλο θα επιβάλλει κοινούς κανόνες σε όλους προς όφελος των μεταναλωτών. Μήνυμα ανανέωσης σταθερής πορείας με φόντο τις κάλπες των ευρωεκλογών. Το μήνυμα το χθες από τα Χανιά. Αν και έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ποιο το δικό σας το σχόλιο? Είναι πιο συμπαγής από ποτέ. Είναι ανανεωμένος, το ιδεολογικό του στίγμα είναι ξεκάθαρο. Είναι σαφές αυτό? Κυρία Διαράκη, το 2023 πολλοί είχαν προγράψει και βιάστηκαν να μιλήσουν για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2024 όχι μόνο δεν ήταν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι διαιτές μου κάτω στο συνέδριό μας, όλοι μαζί, πιο ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ, προχωράμε για την επανακίνηση, την ανασυγκρότηση και την ανανέωση. Ήδη άλλωστε σε όλη τη χώρα τα περιφερειακά όργανα συντήρων νομαρχιακών άλλαξαν με εκλογές από τη βάση για πρώτη φορά. Έχουμε παντού νέες νομαρχιακές με τεράστια ανανέωση. Η νομαρχιακή Ηρακλείου ενδεικτικά από τα 31 μέλη, τα 2 τρίτα εξ αυτών, 20 σύντροφοι και συντρόφισσες, για πρώτη φορά
κλαίγονται στην Ομαρχιακή Επιτροπή και μαζί όλοι με κοινό στόχο την προοδευτική αλλαγή στον τόπο, τη σύνθεση των κοινωνικών δυνάμεων και την ανατροπή των δεξιών πολιτικών, στρατευόμαστε στην πρώτη μεγάλη μάχη των ευρωεκλογών. Και θα τη δώσουμε, πιστέψτε με, όλοι μαζί, και θα είναι και θετικό το αποτέλεσμα, διότι θα επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητική τροχιά, όσο στην επόμενη μεγάλη εθνική κάρτα των εκλογών και την αλλαγή τη κυβέρνηση, ο κόσμο να βρει την πολιτική διέξοδο που αναζητά στην σημερινή κατάσταση και στα διέξοδά του. Μάλιστα, λοιπόν. Κρατάω τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Μετά και την ολοκλήρωση της περιοδίας, νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε περισσότερα πράγματα σε αυτή την αποτίμηση, αυτό που υπόθηκε, αυτό που ζητήθηκε, αιτήθηκε από τον κόσμο, από τη δική του την πλευρά προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως νομαρχιακοί του ΣΥΡΙΖΑ έχετε κάτι συγκεκριμένο να ζητήσετε από τον κύριο Κασελάκη? Εμείς αυτό που ζητάμε από τον πρόεδρο είναι να συνεχίσει να είναι δίπλα στους πολίτες, να συνεχίσει να είναι ακίνητος. Του έχουμε θέσει τα ζητήματα της Κρήτης, της ιδιαίτερης πατρίδας που τα ξέρει και ο ίδιος, αλλά του κάνουμε και τα απαραίτητες τεκμηριώσεις και εξειδικεύσεις. Και είμαστε στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, του πρόεδρου, των οργάνων μας συλλογικά και δημοκρατικά, συντεταγμένα να προχωρήσουμε και να παρουσιάσουμε το αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα που θέλει ο κόσμος για την προοδευτική εναλλακτική πρόταση που υπάρχει, κατευθεί, είναι ρεαλιστική, είναι άμεσα εφαρμόσιμη για να ανακτήσουμε και την αξιοπιστία μας και το χαμένο χρόνο στην κοινωνική μας βάση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Κλαράκη. Καλημέρα σας. Από το Ράδιο 94. Καλή σας μέρα.